ξεκινήσουμε τώρα την πολιτική μας συζήτηση. Καλησπέριζω τον κύριο Τάσο Γαϊτάνη από τη Νέα Δημοκρατία. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, κύριε Μελγκόν, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που σας βλέπω. Εγώ που είστε εδώ, παρομοίως. Ο κύριος Νικόλος Φαραντούρης από τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα, καλή σας πέρα. Χαίρομαι που ξανανεμώνουμε. Και εγώ το ίδιο. Και ο κύριος Στέφανος Ξεκαλάκης από το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Καλησπέρα και σε εσάς. Να είστε καλά. Λοιπόν, να μπούμε στην πολιτική ύλη μετά τη δημοσκόπηση, με τη μεγάλη δημοσκόπηση τη Προράτα για λογαριασμό του σταθμού μας, του Άττικα. Κύριε Γαϊτάνη, βλέπουμε και το συζητούσαμε πριν και με τον αναλυτή μας, τον Άγγελο Σεριάτο, ότι έχουν χαθεί 6 μονάδες από τη Νέα Δημοκρατία με το καλημέρα, δηλαδή στις 100 μέρες πάνω. Αυτό δεν είναι σύνηθες για κόμματα που κερδίζουν εκλογές και μάλιστα με τόσο έτσι εκοφαντικό τρόπο και δύο φορές σε εκλογικές διαδικασίες. Το εκλαμβάνετε ως καμπανάκι εσείς, πώς το εκλαμβάνετε? Καταρχάς, νομίζω, κύριε Μελιγκόνη, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, η πρόθεση ψήφου είναι ίδια με αυτή που υπήρχε προεκλογικά, σχεδόν ίδια προεκλογικά, ενώ πριν το Μάιο. Είναι με αναγωγή. Πριν, δεν είναι σκέτη πρόθεση, είναι με αναγωγή. Αυτές 100 μέρες που, όπως είπε χθες ο Πρωθυπουργός, φάνηκαν σαν χίλιες. Συνέβησαν γεγονότα δύσκολα. Mm-hmm. Συνέβησαν οι πυρκαγιές, οι μεγάλες καταστροφές στη Μαγνησία και στην Εύβοια με τις δύο μεγάλες θεομηνίες. Mm-hmm. Σίγουρα όλα αυτά τα γεγονότα, ξέρετε, προκαλούν μια δυσαρέσκεια στον κόσμο. Παρόλο που είναι θεομηνίες, πράγματι προκαλούν προβλήματα και δυσαρέσκεια. Από την άλλη, όμως, η μεγάλη εικόνα, ποια είναι, κύριε Μελιγκόνη? Η μεγάλη εικόνα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η κυρίαρχη πολιτική δύναμη του τόπου. Έστω τρεις μήνες μετά τις εκλογές, είναι πολύ πρόημο ούτως ή άλλως το διάστημα. Και από την άλλη, αυτό που νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον και γι' αυτό γίνονται οι δημοσκοπήσεις, είναι να δει κανείς πώς συμπεριφέρεται δημοσκοπικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί το μεγάλο ενδιαφέρον νομίζω είναι στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ύστερα από την αλλαγή της ηγεσίας. Ενθυμούμε όταν κέρδισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στις εκλογές του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, στις πρώτες δημοσκοπήσεις το ΠΑΣΟΚ είχε εκτοξευθεί στο 18%. Και το ίδιο και με την αείμνηστη Φόφη Γεννηματά, θυμίζω. Και το ίδιο και με την αείμνηστη Φόφη Γεννηματά. Ενώ το εκλογικό του ποσοστό ήταν το Μάιο γύρω στο 11,5%, αν θυμάμαι καλά. Τι γίνεται τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ? Βλέπετε ότι σε σχέση με το 17,5% που κατέγραψε... Πέφτει και δύο μονάδες. Είναι στο 15,5%. Τι άλλο βλέπουμε στις ποιοτικές, στα ποιοτικά χαρακτηριστικά? Η δημοτικότητα του κύριου Κασελάκη είναι πάρα πολύ χαμηλά. Βλέπω, θυμόμαστε πάλι τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον τελευταίο αρχηγός που κέρδισε προεδρία, να έχει εκτοξευθεί. Το Αλέξη Τσίπρα τον καιρό εκείνο το ίδιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εποχή του. Αυτών των τριών η δημοτικότητα ήταν μεταξύ 55 και 65%. Και επίσης παρατηρούμε σε άλλες δημοσκοπήσεις που δημοσιεύθηκαν για το Σαββατοκύριακο ότι ο κύριος Κασελάκης, επειδή επιλέχθηκε από το κοινό του ΣΥΡΙΖΑ ως υποτιθέμενος άνθρωπος που μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ναι. Στην ερώτηση αυτή να συγκεντρώνει δημοσκοπική αποδοχή 7%. Τι θέλω να πω με αυτό, κύριε Μελιγκόνη? Ξέρετε, θα τον δούμε τον κύριο Κασελάκη. Είναι πολύ νωρίς. Ακόμα εγώ δεν θέλω να είμαι αυστηρός και ούτε και να υποτιμώ και κανέναν. Αλλά φαίνεται ότι η επικοινωνία δεν είναι το βασικό συστατικό της πολιτικής. Η επικοινωνία είναι χρήσιμη, είναι το περιτύλιγμα του περιεχομένου, το οποίο είναι η πολιτική. Mm-hmm. Οι θέσεις και οι απόψεις. Σήμερα, που σχεδόν δύο εβδομάδες έχουν περάσει από την αναρρίχηση του κ. Κασελάκη στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, μία σαφή πολιτική πρόταση δεν έχουμε ακούσει. Δεν έχουν ακούσει ούτε οι οπαδοί του ΣΥΡΙΖΑ για τη λειτουργία του κόμματός τους και για την καλύτερη οργάνωση. Δεν έχουν ακούσει και οι Έλληνες πολίτες για τα προβλήματα που ταλανίζουν προφανώς τη χώρα. Άρα λοιπόν αυτό είναι κάτι που αποτυπώνεται στις πρώτες δημοσκοπήσεις και δείχνει ότι η ουσία της πολιτικής δεν έχει χαθεί. Παρόλο που ο κύριος Κασελάκης δημιουργήθηκε από το πουθενά, ενώ εμφανίστηκε στη δημόσια ζωή του τόπου και διεκδίκησε την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, και πράγματι ο άνθρωπος στην Ελλάδα είναι 6-7 μήνες, έτσι δεν είναι πάρα πολύ καιρό. Φαίνεται λοιπόν ότι η πολιτική του δεν πείθει για την ώρα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το δει ο ίδιος. Νομίζω όμως, και να κλείσω με αυτό, ότι η μεγάλη εικόνα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, η κυρία Μελιγκόνη, εξακολουθεί να είναι κυρίαρχη πολιτική δύναμη του τόπου. Κύριε Φαραντούρη, έχει πέσει ο ΣΥΡΙΖΑ και δύο μονάδες. Ήθιστε όταν ένα κόμμα αλλάζει αρχηγό, αυτό με έναν τρόπο να αποτυπώνεται στις μετρήσεις ως μια φρεσκάδα, ως μια νέα σελίδα. Εδώ δεν έχουμε ούτε καν αυτό. Τι σημαίνει αυτό για εσάς? Καλά. Περιμένουμε, ας μην είμαστε πολύ βιαστικοί. Σε αντίθεση με τον κύριο Γαϊτάνη, που τον τιμώ, αλλά αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της τοποθέτησής του στο ΣΥΡΙΖΑ και όχι στο κόμμα του, εγώ θα αφιερώσω το μεγαλύτερο μέρος στο κόμμα μου και όχι σε άλλα κόμματα.
για να υπενθυμίσω στους τηλεθεατές μας ότι οι συγκρίσεις με άλλες εποχές και άλλες ισοκομματικές διαδικασίες και της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας αντίστοιχα είναι διαφορετικά πράγματα. Ο κ. Ανδρουλάκης και ο κ. Μητσοτάκης ήταν γνωστοί πολιτικοί άνδρες, είχαν διατελέσει υπουργοί, βουλευτές, είχαν χρηματίσει σε θέσεις ευθύνης. Ο κ. Κασελάκης πράγματι είναι ένας νέος πολιτικός στην ελληνική πολιτική σκηνή. Τον έμαθαν οι ψηφοφόροι, οι φίλοι, η οικογένεια του ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που προσήρθαν στις κάλπες. Τον έμαθαν ή ακόμη τώρα του συστήνεται. Και το ένα και το άλλο τον έμαθαν καλύτερα από τους υπόλοιπους και τον μαθαίνουν ακόμα περισσότερο. Ως ελαφρυντικό το λέω για αυτή την εικόνα, δεν το λέω για κακό. Βγήκε σε καλό στον κύριο Κασελάκη το γεγονός ότι ήρθε με ένα νέο προφίλ και ευνηδίασε τρόπον τινά. Από την άλλη, η δημοσκόπησή σας απευθύνεται σε όλο το εκλογικό κοινό, που είναι πολύ φυσιολογικό εάν κάποιος δεν ανήκει στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήταν φίλος του ΣΥΡΙΖΑ ή σε κάθε περίπτωση ξεκάθαρα η τοποθέτησή του η πολιτική τον τοποθετεί κάπου αλλού, να μην είχε ενσκύψει τόσο πολύ στην προσωπικότητα της νέας μας ηγεσίας. Υπό αυτή την έννοια, θεωρώ πραγματικά αναντίστοιχο αυτό που σχολιάστηκε ότι οι ηγέτες των άλλων κομμάτων όταν αναρριχήθηκαν στην ηγεσία είχαν και περισσότερες αποδοχές, γιατί ήσαν περισσότερο γνωστοί. Εδώ τώρα ακόμα τον μαθαίνει όλο το εκλογικό σώμα συμπεριλαμβανομένου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κασελάκη. Τώρα πάμε στα διάφορα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Εγώ σέβομαι πολύ τις δημοσκοπήσεις και θεωρώ ότι είναι πολύ χρήσιμα εργαλεία πολιτικής. Έχουν γίνει διάφορες δημοσκοπήσεις με πολύ νοπά κόμματα αποτελέσματα των εσωκομματικών μας εκλογών. Είμαι αισιόδοξος και βλέπω ότι αποτυπώνεται αφενός μια δυσφορία προς τη Νέα Δημοκρατία, 5-6 μονάδες πέφτει. Εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση φαίνεται ότι χάνει κατά τη μια ποσοστιαία σχεδόν μονάδα από το εκλογικό αποτέλεσμα του Ιουλίου. Σε κάποια άλλη πρόσφατη δημοσκόπηση που είχα τη χαρά να σχολιάσω στην ΕΡΤ, νομίζω της ΠΑΛΣ, είχε τσιμπήσει. Ήταν στο 19, είχε τσιμπήσει. Αλλά υπήρχαν και άλλες δύο που ήταν πάλι μια μονάδες κάτω. Μια μονάδα πάνω, μια μονάδα κάτω. Ναι. Θέλω να θυμίσω ότι πολλοί είχαν προεξοφλήσει τον Ιούλιο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κινήθωσε μονοψήφια. Ναι. Δεν είναι εκεί ο πύχης. Προφανώς δεν είναι εκεί ο πύχης. Και προφανώς δεν είμαστε ικανοποιημένοι με την πενιχρή συγκομιδή του Μαΐου και του Ιουνίου. Αλλά είμαι από τους αισιόδοξους της υπόθεσης και θεωρώ ότι πράγματι η εικόνα, έτσι όπως αποτυπώνεται το τώρα, θα μας οδηγήσει σε μια δυναμική η οποία θα ξεδιπλωθεί τους επόμενους μήνες και έχω μια αισιοδοξία και την πεποίθηση, αν θέλετε, ότι στις ευρωεκλογές θα έχουμε αναδιάταξη του πολιτικού χάρτη στη χώρα. Εννοείται ότι μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι και πρώτος. Όχι, θα είναι το ΠΑΣΟΚ δεύτερο. Κοιτάξτε, δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια. Μόνο αυτά τα δύο πάντως θα ήταν αναδιάταξη. Δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια. Όχι, δεν νομίζω ότι είναι ικανό το χρονικό διάστημα για να περάσει πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά μέχρι τις εθνικές εκλογές νομίζω ότι έχουμε το περιθώριο να το καταφέρουμε. Στις ευρωεκλογές νομίζω ότι θα καταγράψουμε ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό που καταγράφεται σήμερα και τουλάχιστον από αυτό που καταγράφει πριν από μερικούς μήνες στις εθνικές εκλογές. Είμαι πεπισμένος γι' αυτό. Κύριε Ξεκαλάκη, δεν θα μείνω μόνο στο 11,5% που είναι δύο μονάδες κάτω από το εκλογικό σας ποσοστό. Ούτε όχι, στο είναι ότι εκεί κυμαίνεται στο εκλογικό μας ποσοστό. Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Ούτε στο ότι γενικώς βλέπουμε μια πτωτική πορεία εκεί πέριξ του 10 και στις υπόλοιπες μετρήσεις που έχουν το φως δημοσιότητας. Θα σας ρωτήσω, υπάρχουν πλέον περιθώρια αλλαγών, αλλαγής των συσχετισμών στην κεντροαριστερά, περίπου όπως το περιγράψατε πριν, όταν ας πούμε το ΠΑΣΟΚ δεν κατάφερε να αξιοποιήσει μια πολιτική συγκυρία, όπως ΣΥΡΙΖΑ ήταν χωρισμένο στα δύο, έλεγαν βαριές κουβέντες, ο ιστορικός του αρχηγός, ο ιστορικός ηγέτης της κυβερνώσης αριστεράς παρετήθηκε. Πόσο χειρότερα μπορεί να πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, πώς θα περάσετε τώρα δεύτερη, πώς θα του πάρετε τώρα το ζωτικό χώρο όταν δεν το κάνατε τόσο καιρό? Καταρχάς, αντίπαλός μας δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία, διαχρονικός αντίπαλος. Άλλωστε αυτή είναι και η κυβέρνηση και αυτή κρίνεται. Και βασικός μας στόχος είναι προοπτικά, στο βάθος της τετραετίας, γιατί έχουμε πολύ χρόνο ακόμα, να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε τη διακυβέρνηση του τόπου. Αυτός είναι ο στόχος μας. Απλά αντιλαμβάνεστε και εσείς ότι για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, ο τρίτος γίνεται δεύτερος, για να μπορέσει μετά να διεκδικήσει και την πρώτη θέση.
Οι δημοσκοπήσεις αυτές δεν μας προβληματίζουν. Εμείς κάναμε ένα μεγάλο άλμα της τάξης του 50% σε σχέση με το εκλογικό μας ποσοστό του 2019. Άρα βρισκόμαστε σε μια φάση σταθεροποίησης για να μπορέσουμε στη μάχη, στην πρώτη μάχη των μαχών, να επιτύχουμε το διτό στόχο, όπου είναι αφενός μεν να συμβάλλουμε στην υποχώρηση της κοινωνικής επιρροής της Νέας Δημοκρατίας, άρα και των ποσοστών της στις ευρωεκλογές, και βεβαίως να είμαστε εμείς η εναλλακτική επιλογή, σε εισαγωγικά μια, να αλλάξει η αξιωματική αντιπολίτευση δια του αποτελέσματος. Δεν αλλάζει προφανώς στις ευρωεκλογές, αλλά να είμαστε δεύτερη δύναμη στην κάλπη. Αυτό όμως που μπορώ να πω ότι με προβλημάτισε, και επειδή βρισκόμαστε πολύ λίγες μέρες πριν από τις εκλογές, τις περιφερειακές και τις δημοτικές, είναι το γκάλωπ που αφορούσε στην περιφέρεια Αττικής και στο Δήμο Αθηναίων. Ναι. Και θα ήθελα να επισημάνω και στους τηλεθεατές μας ότι σε αυτές τις εκλογές, δυστυχώς, η Νέα Δημοκρατία, επαναλαμβάνοντας παρελθούσες έτσι επιλογές, επανέφερε το 43%. Ναι. Άρα λοιπόν, αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις... Είναι στο 40% ο κύριος Χαρδαλιάς για την περιφέρεια, στο 38% ο κύριος Μπακογιάννης για το Δήμο Αθηναίων. Είναι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το λέω για όσους και όσες τυχόν άνοιξαν τώρα την τηλεόρασή τους. Είναι πολύ σημαντικό ο κόσμος να πάει στην κάλπη. Είναι σημαντικό να πάει στην κάλπη, γιατί τα ποσοστά προκύπτουν από τους συμμετέχοντες. Άρα λοιπόν μια αδράνεια, μια νοθρότητα από μέρους του εκλογικού σώματος και ειδικότερα από το προοδευτικό κοινό μπορεί να οδηγήσει σε αποτελέσματα από την πρώτη Κυριακή, τα οποία δεν μπορούν να ανατραπούν. Γιατί για εμάς οι επικείμενες εκλογές είναι πολύ σημαντικές, γιατί ειδικά σε επίπεδο περιφερειών μπορούν οι αλλαγές στους περιφερειάρχες να αποτελέσουν θεσμικά αντίβαρα στις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας. Και εκεί έχουμε δώσει όλες μας τις δυνάμεις και όλη μας την προσοχή για να μπορέσουν να καταψηφιστούν οι κομματικοί υποψήφοι του κυρίου Μητσοτάκη. Ναι. Τον είδαμε χθες αγκαζέ χέρι-χέρι να πηγαίνει με τον κύριο Χαρδαλιά, για να μπορέσουμε να επανέλθει και μια ισορροπία στο πολιτικό σύστημα μετά από την εμφατική νίκη που πέτυχε η Νέα Δημοκρατία πριν από 2-3 μήνες. Άρα λοιπόν, εκεί έχουμε επικεντρώσει το ενδιαφέρον μας και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να καταψηφιστούν αυτές οι επιλογές, οι οποίες οδήγησαν και σε πολύ οδυνηρά γεγονότα στη χώρα μας. Θυμίζω αυτό που συνέβη στη Θεσσαλία και θυμίζω επίσης ότι χθες ο Πρωθυπουργός είπε ότι ο κύριος Αγοραστός συνεχίζει να είναι ο εκλεκτός του και ένας πολύ καλός περιφερειάρχης. Εμείς καλούμε το λαό να τον καταψηφίσει. Κύριε Γαϊτάνη, με δεδομένο ότι τρέχει μία έρευνα και για τον κύριο Αγοραστό, πώς ακριβώς πλημμύρισε η Θεσσαλία, ποια αντιπλημμυρικά είχαν πάει πίσω, γιατί έγιναν όλα αυτά που έγιναν. Δικαστική έρευνα εννοείται. Ναι. Αναρωτιέμαι, δεν είναι κάπως ρυψοκίνδυνο να λέει ο Πρωθυπουργός ότι είναι ένας καλός περιφερειάρχης να συνεχίζει να απολάβει τη στήριξή σας, του χρήσματός σας, όταν μπορεί αύριο μεθαύριο, ας πούμε, αυτή η έρευνα, η δικαστική, να πάρει απρόβλεπτη τροπή? Δεν έχετε κανένα ερώτημα για το τι δεν έγινε τα τελευταία 12 χρόνια που είναι ο κύριος Αγοραστός στη θέση του? Τα τελευταία 12 χρόνια γίνανε πολλά και στην περιφέρεια Θεσσαλίας, κύριε Μελιγκόνη, και ενδεικτικά σας αναφέρω και τα αντιπλημμυρικά έργα που γίνανε μετά την περίοδο, μετά τη θεομηνία του Ιαννού, και αντέξανε κιόλας, και πράγματι είχαμε μια θεομηνία απρόβλεπτη. Ενδεικτικά σας υπενθυμίζω ότι ο Γερμανός μετεωρολόγος στη γερμανική τηλεόραση το βράδυ της καταστροφής στη Θεσσαλία είπε ότι είναι σοκαριστικό αυτό που συνέβη. Το νερό που έπεσε στην Ελλάδα δεν έχει, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, δεν έχει πέσει ποτέ άλλοτε στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν αυτό δεν μπορεί να το εξαιρέσει κανείς. Από εκεί και πέρα, κύριε Μελιγκόνη, αυτό που ο Πρωθυπουργός είναι ότι είχε, αυτό που είπε είναι ότι είχε μια πολύ καλή συνεργασία και με τον κύριο Αγοραστό. Βεβαίως η Νέα Δημοκρατία
τον στηρίζει για τις εκλογές της Κυριακής. Από εκεί και πέρα προφανώς γίνεται μια έρευνα από τη δικαιοσύνη για αυτό το συμβάν γενικά, γιατί πρέπει να διερευνηθεί, όπως αντιλαμβανόμαστε σε μια τέτοια περίπτωση. Το τι θα δείξει η έρευνα, εξάλλου μπορεί, είπατε κι εσείς, να δείξει, μπορεί, σας λέω κι εγώ, να μην δείξει κάποια ευθύνη που μπορεί να έχει ο οποιοδήποτε. Άρα δεν μπορούμε να προδικάσουμε προφανώς την έρευνα της δικαιοσύνης. Η Νέα Δημοκρατία έχει ανακοινώσει τη στηρίξη της στις περιφέρειες από τον Ιούλιο. Για μας είναι μια βασική πολιτική μάχη, γιατί ακριβώς ο κύριος Ξεκαλάκης είπε πριν ότι καλεί τους πολίτες να καταδικάσουν. Εμείς την πολιτική τη βλέπουμε από τη θετική της διάσταση. Καλούμε τους πολίτες να υπερψηφίσουν τις επιλογές μας για τις περιφερειακές αυτοδιοικήσεις, διότι οι περιφερειάρχες είναι, αν θέλετε, συνεργάτες κυβέρνησης, κυρίως σε ό,τι αφορά το αναπτυξιακό μοντέλο. Έχουν να διαχειριστούν πολλά δισεκατομμύρια από το ΕΣΠΑ, υπάρχει το Ταμείο Ανάκαμψης. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια γαστή συνεργασία μεταξύ κεντρικού κράτους και περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Άρα αλλά και δεν μπορείτε να συνεργαστείτε με περιφερειάρχες που δεν προέρχονται από το κόμμα σας. Θα σεβαστούμε πλήρως, κύριε Ξεκαλάκη, το αποτέλεσμα της κάλυψης, όπως το έχουμε κάνει όλα αυτά τα 4,5 χρόνια που κυβερνάμε. Από εκεί και πέρα, εμείς θεωρούμε ότι αυτές οι επιλογές είναι πολύ καλύτερες για τους πολίτες. Οι πολίτες θα κρίνουν σε κάθε περίπτωση, αλλά ως πολιτικό κόμμα έχουμε τη δική μας πολιτική πρόταση. Αυτή καταθέτουμε και ζητούμε από τους πολίτες να την υπερψηφίσουν. Γιατί αυτές οι προτάσεις έχουν ένα σωρό θετικά στοιχεία, αυτές οι υποψηφιότητες εννοώ, έχουν ένα σωρό θετικά στοιχεία και θα συμβάλλουν πολύ στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Έχουν πεπραγμένα κάποιοι περιφερειάρχες εξ αυτών, είναι ήδη περιφερειάρχες. Από εκεί και πέρα οι πολίτες θα κρίνουν, κύριε Ξεκαλάκη, αλλά εμείς πάντα προβάλλουμε τη θετική ατζέντα, προβάλλουμε τις θετικές προτάσεις. Εμείς προβάλλουμε τα αρνητικά αποτελέσματα των περιφερειαρχών σας. Αυτό είναι το θέμα. Πράγματι, υπάρχουν πεπραγμένα. Έχετε κάθε δικαίωμα. Η Κεντρική Μακεδονία έχει ερημώσει. Έχετε κάθε δικαίωμα να προβάλλετε ό,τι θεωρείτε ότι είναι σωστό. Απλώς λέω ότι εμείς την πολιτική την αντιμετωπίζουμε θετικά. Δεν λέμε κανείς να καταψηφίσει τους υποψηφίους του ΣΥΡΙΖΑ ή του ΠΑΣΟΚ. Λέμε ότι οι δικοί μας, με τις δικές τους αυτοδιοικητικές προτάσεις, μία για κάθε περιφέρεια της χώρας, και στην Κρήτη βέβαια στηρίζουμε την υποψηφιότητα του κύριου Αρναουτάκη. Μπορούν να συμβάλλουν στην προώθηση των τοπικών ζητημάτων και στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Οι πολίτες θα το κρίνουν. Κύριε Φαραντούρη, προφανώς ο κύριος Γαϊτάνης καλεί τους, και η Νέα Δημοκρατία, τους ψηφοφόρους να υπερψηφίσουν και την επιλογή Πατούλη για την περιφέρεια της Αττικής. Ο Νίκος Χαρδαλιάς είναι υποψήφιος. Κύριος Χαρδαλιάς είναι ο κύριος. Βεβαίως είναι ο κύριος Χαρδαλιάς, αλλά πριν από μερικές εβδομάδες, αδιαφυσβήτητος υποψήφιος, εάν δεν έσπευδε να χορέψει ένα ζεμπέκικο, ήταν ο κύριος Πατούλης. Και ο νοήτο. Και ο κύριος Χαρδαλιάς είναι η φυσική συνέχεια του κύριου Πατούλη, του επιτυχημένου κυρίου. Το δέλτιό του έχει τους αντιπεριφερειάρχες. Προφανώς. Λοιπόν, άρα λοιπόν, προφανώς η Νέα Δημοκρατία καλεί να υπερψηφιστεί ο αγοραστός στη Θεσσαλία και η εποποιία Πατούλη στην Αττική. Άρα νομίζω, πέρα από τη θετική ατζέντα και τα θετικά μηνύματα που όλοι οι επικοινωνιολόγοι συμβουλεύουν τους πελάτες τους να εκπέμπουν. Πάντως, υπάρχει και μία διάσταση κριτικής στα πεπραγμένα. Πάντως, και η κριτική στα πεπραγμένα. Με τη θητεία Πατούλη, με τη θητεία Δούρου, κύριε Φαραντούρη. Με τη θητεία Σγουρού θέλετε να τη συγκρίνετε. Κύριε Γαϊτάνη, σίγουρα. Νομίζω ότι οι πολίτες έχουν την εντύπωση ότι η θητεία Δούρου ήταν. Με τη θητεία Σγουρού θέλετε να τη συγκρίνετε. Ερχόμαστε να συγκρίνουμε αυτή τη στιγμή τη θητεία Πατούλη και να ζητήσουμε από τους πολίτες να είναι αυστηροί με όσα μεγαλόστομα εξτομήθηκαν λίγες μέρες πριν την εκπαραθύρωση Πατούλη. Δηλαδή τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας αναφανδών και του Πρωθυπουργού στον Πατούλη, στον Μπέο, στον αγοραστό και σε όλους αυτούς. Εξακολουθείτε το ίδιο ψέμα, κύριε Φαραντούρη. Από εσάς δεν το περίμενα. Πότε στήριξε η Νέα Δημοκρατία τον κύριο Μπέο? Πριν από μερικές μέρες. Ποτέ. Πριν βιοπραγήσει ο Δήμαρχος Βόλου. Πριν βιοπραγήσει ο Δήμαρχος Βόλου. Για να αποδίδουμε την αλήθεια. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι είναι ο καλύτερος που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ακριβώς.
Δεν έχετε δώσει χρήσμα, αλλά όταν πήγε ο Πρωθυπουργός στο Βόλο, τι είπε? Αγκαζέ με τον κύριο Μπέο, είπε ότι εσύ πρέπει αυτό να διαχειριστείς τα πάντα. Αυτό που λέτε τώρα, κύριε Μελιγκαλάκη, είναι αντιφατικό. Τι μας ενδιαφέρει ο Μανδρίας? Να σας πω, μισό λεπτάκι. Προηγουμένως, κύριε Μελιγκόνη, ο κύριος Ξακαλάκης λέει, δηλαδή, αν δεν εκλεγούν οι δικοί σας περιφερειάρχες, δεν θα συνεργαστείτε μαζί τους. Mm. Οι πολίτες του Βόλου το 2019, εμείς είχαμε υποψηφιότητα το 2019 στο Βόλο. Έτσι, παρόλο που δεν δίνουμε εκτός από τους τρεις μεγάλους δήμους, εν πάση περιπτώσει, αν μας ρωτούσε κάποιος ποιον προτείνετε, παιδιά, τα μέλη μας δηλαδή, είχαμε υποψηφιότητα διαφορετική από τον κύριο Μπέου. Ο κύριος Μπέος, λοιπόν, εκλέχθηκε δήμαρχος Βόλου το 2019 με τους ψήφους των πολιτών. Δεν είναι σεβαστή αυτή η επιλογή? Είναι ο καλύτερος. Μισό λεπτά, πλέον μετά από αυτά που συνέβησαν, που πλημμύρισε ο Βόλος. Δεν είπε αυτό που λέτε ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτό είπε. Αυτό είπε. Αν θέλετε, ψάξτε το βίντεο να το δείτε. Ο κύριος Μητσοτάκης, μισό λεπτά, έκανε μια σύσκεψη με όλους τους φορείς και με την τοπική αυτοδιοίκηση. Ο κύριος Μπέος σήμερα είναι δήμαρχος του μεγαλύτερου δήμου του νομού Μαγνησίας. Εν πάση περιπτώσει, μοιραία έχει και τις περισσότερες διοικητικές δυνατότητες. Πάντως, ρε παιδιά, επειδή είμαστε όλοι νέοι άνθρωποι εδώ, όταν ένας αιρετός βιαιοπραγεί, μιλάμε τώρα για κατάδια, ρε παιδιά. Οποιοσδήποτε πολίτης όταν βιαιοπραγεί. Προφανώς. Συζητάμε τώρα σε μια ευνομούμενη χώρα. Και το καταδίκασε και ο Πρωθυπουργός χθες. Το να διαδίδεται πάλι σε να κλείσουμε με αυτό, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελάκι μου, ό,τι κάνετε τόσα χρόνια, τι δείχνει τελικά? Ένδια να προβάλλετε μια πολιτική. Ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε πριν από μερικές μέρες στο Βόλο και εξήρε την προσωπικότητα Μπέου, ο οποίος λίγα 24 ώρα μετά τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού διεπράγησε απέναντι σε πολίτες. Αυτά τα πράγματα όχι δεν προσήκουν σε ευνομούμενη πολιτεία, δεν προσήκουν σε ευρωπαϊκή χώρα. Λοιπόν, και συζητάμε τώρα ποιο στηρίζει και ποιο δεν στηρίζει η Νέα Δημοκρατία. Είναι προφανής η απάντηση, κύριε Μελιγκόνη. Ο καθένας μπορεί να βλέπει ό,τι θέλει. Κρινόμαστε όλοι από τους πολίτες. Αλλιώς εξάλλου δεν θα είχαμε καλέσει τους φορείς τριών διαφορετικών απόψεων. Θα κάναμε τετ-α-τετ. Ήταν πολύ ωραία όμως, νομίζω, η κουβέντα και σας ευχαριστώ θερμά. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στους ανθρώπους που έχουν επιλέξει να κατέβουν στο στίβο της αυτοδιοίκησης και να πάει ο κόσμος να ψηφίσει. Είναι σημαντική η μάχη της ψήφου. Και όσοι από εμάς βρεθήκαμε στην πρώτη γραμμή. Ο κόσμος παρατηρώ ότι είναι κουρασμένος και από τις εκλογές και τώρα και σε 8 μήνες ξανά έχουμε εκλογές. Αλλά επειδή και θα τους έχει για 5 χρόνια, καλό είναι να πάει, να αφιερώσει λίγο. Να πω ότι είναι για μια θεσμική ανοριμότητα αυτή, ουσιαστικά σε 12 μήνες, να έχουμε όλες τις εκλογές που μπορούν να γίνουν σε μια χώρα. Κάποια στιγμή πρέπει να το αντιμετωπίσουμε γι' αυτό σοβαρά, να τα πλώσουμε στο χρόνο, να υπάρχουν χρονικές αποστάσεις μεταξύ των εκλογικών αναμετρήσεων, για να δίνεται και ο χρόνος στους πολίτες να μπορούν να στέκονται στην κάθε εκλογή, έχοντας με τη δέουσα προσοχή. Σας ευχαριστώ για τους τρεις πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, καλό βράδυ. Καλό ξημέρωμα. Ραντεβού αύριο στις 10. Γεγονότα 2.0. Καλό βράδυ.